Μέσα σε μια καθημερινότητα που ελάχιστα θυμίζει την προ-κορονοϊού εποχή, με τις ανθρώπινες σχέσεις να δοκιμάζονται, ο Άγιος Βαλεντίνος και η 14η Φεβρουαρίου, που για πολλούς έρχεται ως συμβολισμός των συναισθημάτων, είχε σήμερα μια ξεχωριστή θέση. Με βάση την κίνηση που καταγράφηκε στα Ανθοπολία, ο έρωτας είναι εδώ και στα χρόνια του κορονοϊού είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Όλο αυτόν τον καιρό νομίζω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στους συνανθρώπους μας, στο σπίτι μας, στον έρωτά μας. Και εκτιμάμε ο ένας τον άλλον περισσότερο όλο και πιο πολύ. Ανακαλύπτουμε άλλες αξίες πλέον. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στα σπίτια, έχουν όσο περισσότερο την ανάγκη να σφίξουν πιο δυνατά οι αγκαλιές. Οπότε θέλουν και αυτοί ένα κίνητρο. Τα κορίτσια περιμένουν πώς και πώς. Τα Ανθοπολία από χθες είχαν την τιμητική τους. Η Κυριακή ενίσχυσε την οργάνωση, οι ερωτευμένοι έκαναν από νωρίς τις παραγγελίες τους και τα τέρια είχαν από νωρίς το πρωί στα χέρια τους αυτό το μικρό, το ένα. Αυτό το δώρο που συμβολίζει το ενδιαφέρον και την αγάπη, που σίγουρα αποτελεί μια ανακουφιστική νότα ελπίδας στο μέσο μιας περίοδου που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο έρωτας έπεται του φόβου και των εξελίξεων. Είναι ο κόσμος πιο προετοιμασμένος. Έχει φροντίσει λίγο νωρίτερα, πάρα πολλά τηλέφωνα. Όχι τόσο στην κυκλοφορία στο δρόμο και μέσα στο μαγαζί, αλλά αρκετά τηλέφωνα. Υπήρχε φόβος, μην τυχόν και ήμασταν κλειστά σήμερα. Με όλο αυτό που ακούνε από τις ενημερώσεις είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Οπότε σπεύσαν οι πιο πολλοί από χθες. Είναι και η μέρα τέτοια, λόγω Κυριακής, ότι δεν μπορούν να... Δεν είναι ότι θα πάει ο άλλος στη δουλειά, θα σχολάσει, θα πάρει κάτι να πάει στο σπίτι του, θα κοιμηθούν, θα ξυπνήσουν μαζί. Και κατευθείαν έρχεται η έκπληξη, η πρωινή. Κόντρα στις δυσκολίες και την μοναχικότητα των ημερών, οι ερωτευμένοι και φέτος με τις εκπλήξεις που έκαναν στα τέρια τους, δήλωσαν με τον τρόπο αυτό την αφοσίωσή τους και οι Ανθοπόλες, από την άλλη, πήραν μάλλον μια ανάσα από τις δυσκολίες μηνών που έχει δημιουργήσει η κρίση της πανδημίας. Μακάρι να συνεχίσει το να κλείνουν και να ξανανοίγουν και να πετάμε τόσα πράγματα κάθε φορά, είναι για μας πολύ ψυχοφθόρο και πολύ δαπανηρό. Σίγουρα το κάθε τι που γίνεται είναι καλό για να κινηθεί η αγορά. Όμως είναι δύσκολα τα πράγματα για όλο τον κόσμο. Το βλέπω και από τους πελάτες, το ακούω και από τους συναδέλφους και γενικά από όλα τα είδη, όχι μόνο το δικό μου μας, που είναι τα λουλούδια, που είναι ένα δύσκολο κομμάτι.